αξίων των 68 προτάσεων οι οποίες υποβλήθησαν μετά από την πρόσκληση στο ΠΑΝΕΚ, εγκρίθηκαν οι 56 από αυτές και η πρόταση που υποβλήθηκε από τον Δήμο Χανίων και τον Πνευτήριο σε συνεργασία των δύο φορέων κατάφερε να πάρει τη δεύτερη βαθμολογία στο συνολικό πίνακα. Πράγμα που καταδεικνύει καταρχήν την άρση συνεργασία που υπήρχε μεταξύ των φορέων για να συμπληρωθεί αυτή η πρόταση, να φτιαχτεί αυτή η πρόταση. Επίσης καταδεικνύει την άρτια δουλειά που κάναμε και επίσης μας προσδίδει και μια σιγουριά στο ότι δεν πρόκειται η πρότασή μας να απενταχθεί μετά από κάποια ένσταση. Όπως καταλαβαίνετε, οι ενστάσεις αφορούν τις πόλεις οι οποίες έχουν πιο χαμηλή βαθμολογία προς τα κάτω. Αυτό που αφορά το συνολικό προπολογισμό για το Δήμο Χανίων είναι στο 1.660.000 ευρώ. Το επιμελητήριο αφορούν περίπου 270.000 ευρώ και αφορά το κομμάτι του ιδιωτικού έργου. Ο Δήμος αναλαμβάνει το κομμάτι του δημόσιου έργου και το επιμελητήριο αφορά στο αναλαμβάνει το κομμάτι του ιδιωτικού έργου που έχει να κάνει με τις ποσότητες των καταστημάτων. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στα καταστήματα, οι τελικές παρεμβάσεις θα συναντηθούν με τις καταστήματες. Ένα πρώτο σχέδιο, υπήρχε ένας αρχικός σχεδιασμός για να μπορέσουμε να υποβάλουμε την πρόταση και έχει κάποιες οριζόντιες πινακίδες, κάποιες κάθες πινακίδες, προς όπως καταστημάτων χρωματισμός και τις θέντες. Η πλατφόρμα επίσης που θα δημιουργηθεί για την μια εφαρμογή στην ουσία η οποία θα λειτουργεί προς όφελος των επιχειρήσεων για την ανάδειξη της εμπορικής ταυτότητας της περιοχής. Τι πλατφόρμα είναι αυτή? Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα θα δημιουργηθεί. Το πρώτο είναι μια ιστοσελίδα και εφαρμογές για τα τηλέφωνα που να μπορούν. Οι καταστηματάρχες θα συμμετέχουν στο κόστος της ανάπλασης? Η διαχείριση των χρημάτων θα γίνει πάλι από το επιμελητήριο. Δεν θα υπάρχει δηλαδή αυτό που είχαμε. Υπήρχε ένα φόβο από του καταστηματάρχε είναι κατά πόσο θα χρειαστεί να πληρώσουν εκείνοι το έργο, το έργο που κάνουν στην ανάπτυξη του καταστημάτου και εν συνεχεία να τα εισπράξουν. Αυτό θα γίνει εξ ολοκλήρου από το επιμελητήριο. Δεν θα υπάρχει οικονομική συναλλαγή μεταξύ επιχειρηματία και των συνεργείων που θα κάνουν την ανάπλαση της πρόσωπης του κάθε καταστήματος, τα τιμολόγια τα κόμματα και τα τιμολόγια από το επιμελητήριο. Οπότε δεν έχουμε και θέματα που αφορούν με λογαριασμού που πιθανόν έχουμε κάποια κατάσταση με κάποιους καταστηματάρχες και τώρα δεν θα μπορούσαν να πάρουν τα χρήματα.